7 παρατέταρτο πάρτε χαρτί και μολύβι για να γράψετε σημειώσεις, να βρω κι εγώ τις σημειώσεις μου, γιατί θα ανοίξουμε το κεφάλαιο στεγαστικά σχέδια που σήμερα ανοίγουν οι πλατφόρμες. Είναι δύο. Το ένα αφορά το σχέδιο για νέους που έχουμε κάτω των 41 ετών και το άλλο έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ενοικιάζω. Η κυρία Ταραμίδου μας βλέπει από το Skype. Γεια σας κυρία Ταραμίδου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Και η κυρία Σημεωνίδου είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, απολογούμε για την 25 λεπτή καθυστέρηση. Συμβαίνουν αυτά μεταξύ μας, μια οικογένεια γίναμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σχέδιο. Να πούμε ότι είναι 12 η ώρα που ανοίγουν οι πλατφόρμες και θα δώσουμε όλη την πληροφόρηση, κυρία Ταραμίδου, ξεκινώ από εσάς στον κόσμο. Πρώτα για το σχέδιο για νέους. Ωραία. Το σχέδιο για νέους, το οποίο πρέπει να πω ότι σημειώνει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί δεχόμαστε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από τον κόσμο. Μας ρωτά λεπτομέρειες, μας ρωτά για τη διαδικασία κτλ. Και απαντούμε. Απλώς να πω το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν από τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Ναι, ναι. Να παρακαλέσω τον κόσμο που θέλετε να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάτω από τη στεγαστική πολιτική υπάρχει ο οδηγός του σχεδίου. Ο λόγος που το λέω και το ξαναλέω αυτό είναι γιατί υπάρχει με κάθε λεπτομέρεια, κάθε πτυχή του σχεδίου, ποιους αφορά, υπάρχει το έντυπο της αίτησης, υπάρχουν τα πιστοποιητικά, η λίστα με τα πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάψει κάποιος. Mm-hmm. Άρα προτρέπω τον κόσμο να τα μελετήσει πολύ προσεκτικά. Αν έχει απορίες βεβαίως και να μας πάρει. housing.moi.gov.cy, εδώ αυτό που δείχνουμε, εδώ να μπούμε. Λοιπόν, να πω ότι όχι. Η πληροφόρηση όλη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι το MOI, το gov.cy. Μάλιστα, ναι, ναι. Η πλατφόρμα που είναι το housing, αυτό που έχετε δείξει, ναι. Ανοίγει στις 12. Α, είναι η πλατφόρμα, συγγνώμη, ναι. Η πλατφόρμα είναι αυτή που ανοίγει στις 12. Είναι απλώς και μόνο για σκοπούς υποβολής των αιτήσεων. Να. Και θα ανοίξει η ώρα 12. Βεβαίως και εκεί θα φαίνεται η ώρα 12 και όλη η πληροφόρηση τα πάντα. Ωστόσο, αν θέλουν να δουν από πριν, είναι αυτό που λέγαμε εδώ και μέρες, να μπουν στη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την ενιαία στεγαστική πολιτική. Υπάρχει το σχέδιο και όλες οι λεπτομέρειες. Ωραία. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε και να μας πει και μια καλημέρα η κυρία Σημεωνίδου ότι είναι με σειρά προτεραιότητας. Και αυτό που συζητάγαμε χθες, μιλήσαμε ή προχθές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, γυρίζω και σας λέω ένα λεπτό. Δηλαδή, first comes, first serves, αν είναι σωστές οι αιτήσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλεια. Μόνο όσον αφορά το σχέδιο για τους νέους κατά το 41. Γιατί είναι 400 μόνο, γι' αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι για 400 αιτήσεις. Ναι. Άρα θα υπάρχει ένας συνωστισμός, τον βλέπουμε ότι θα υπάρχει, αφού υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει ο συνωστισμός που υπάρχει όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το σχέδιο. Ναι. Είναι ένα καλό σχέδιο, κυρία Σημεώνη, θα το δούμε βεβαίως. Το σχέδιο των κάτω των 41 το χειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών στη δική του πλατφόρμα. Εμείς είμαστε φορέας διαχείρισης του ανακαινίζω ενοικιάζω. Θα έρθω και στο ανακαινίζω ενοικιάζω. Να τελειώσουμε όμως με όλα που αφορούν το σχέδιο για νέους. Λοιπόν, όποιος προλάβει πατάει το κουμπί, αλλά αυτό που λέει η κυρία Ταραμίδου είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Ενημερωνόμαστε από πριν για το ποιες αιτήσεις, τι πρέπει να έχουμε έτοιμο. Έχετε ακόμα 4 ώρες παρά. Λοιπόν, άρα μπείτε να ενημερωθείτε, να προλάβετε, να πιάσετε τα χαρτιά σας. Σωστά, κυρία Ταραμίδου. Ίσως να το θέσω λίγο διαφορετικά, μου επιτρέπετε. Όπως θέλετε. Δεν έχουν 4 ώρες. Σε 4 ώρες ανοίγει η πλατφόρμα. Έχουν μέχρι 31 12 του 24 να υποβάλουν την αίτησή τους. Απλώς για να μην δημιουργηθεί κάποιος πανικός ή κάποια παρερμηνία. Να αντιλαμβάνουμε δηλαδή. Απλώς το λέω γιατί επειδή είναι λίγες οι αιτήσεις, ενδεχομένως να έχουμε έναν πολλά πιο μεγάλο αριθμό που να θέλει. Άρα να θέλουν να βάλουν πρώτη την αίτησή τους μέσα. Σωστό και αυτό. Απλώς παρά να τρέξει κάποιος να υποβάλει μια αίτηση η οποία δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή υποείπεται έντυπα και ακολούθως να απορριφθεί, είναι πολύ καλύτερα να πάρουν το χρόνο τους να την υποβάλουν σωστά. Μάλιστα. Γιατί τώρα, αν τρέξει κάποιος η ώρα 12, η ώρα 1.
να υποβάλει και λείπουν ουσιαστικά πράγματα από την αίτηση, θα απορριφθεί. Θα περάσουμε στον επόμενο. Και μετά... Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, άρα, ύψος οικονομικής... Είναι... Πείτε μου, κύριε Ταραμίδου, μου συγγνώμη. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι 31-12 του. Ακόμα και συμπληρωθεί ο αριθμός των 400, εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι 31-12 του να δεχόμαστε αιτήσεις, γιατί όσο θα προχωράει η εξέταση, θα προχωρούν και παρακάτω αν μια αίτηση ή αν ο αιτητής δεν πληρεί τους όρους του σχεδίου ή αν δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ύψος οικονομικής ενίσχυσης 20.000 για μονήρια άτομα, 45.000 για οικογένειες χωρίς τέκνα και 50.000 για οικογένειες με παιδιά, περιλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Τώρα... Πάμε λίγο στους όρους, γιατί τα έχω κιόλας εδώ. Έκανα πολύ homework, κυρία Απλώς δεν εμπίπτω γιατί λόγω ηλικίας. Εν τω μεταξύ, κάποιος που κλείνει. Ναι. 40... Όχι, δεν έκλεισα ακόμα τα 41, μην γίνω, σας παρακαλώ. Αλλά κάποιος που κλείνει τα 41, τα έκλεισε αύριο. Δικαιούται σήμερα να κάνει αίτηση? Ναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να μην έχουν συμπληρώσει τα 41. Ωραία. Το σχέδιο λέει είναι για δημαρχούμενες περιοχές. Θέλω αυτό να δώσουμε σημασία, γιατί με ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμος εχθές. Ναι, είναι για δημαρχούμενες περιοχές. Μετά και την μεταρρύθμιση, όποιοι σε δήμους, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μεταρρύθμιση. Ο λόγος που γίνεται αυτό το σχέδιο και γίνεται περιορισμένα και γίνεται σε δημαρχούμενες περιοχές, σημαντικό να το πούμε, έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί στις πόλεις. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προϋπολογισμοί του κράτους είναι περιορισμένοι. Αυτό το σχέδιο δεν λειτουργεί από μόνο του, είναι μέρος της γενικότερης ολοκληρωμένης εργαστικής πολιτικής του Υπουργείου, που αντιμετωπίζει διάφορες περιοχές στόχου, διάφορες κατηγορίες αιτητών πολιτών, ναι, και προσπαθεί και αυτό να έρθει να δώσει μια πρώτη βοήθεια σε νέους. Μάλιστα. Στοχευμένα στις πόλεις. Ωραία. Λοιπόν, μη μου στέλνετε ημερομηνίες γέννησης, κάντε τα μαθηματικά σας. Αν σβήσατε σε τούρτα 41, δεν δικαιούστε. Αν δεν σβήσατε, μου στέλνουν τώρα να κάνω γενέθλια. Όποιος είχε γενέθλια και έκλεισε τα 41, δεν γίνεται. Μέχρι 40. Είναι μέχρι και 41 ή μέχρι 41. Όχι, μέχρι να μην έχει συμπληρώσει. Μάλιστα. Το 41ο έτος. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ποιους απευθύνεται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Κύπροι πολίτες, άλλες κατηγορίες που δικαιούνται, κυρία Ταραμίδου? Ναι, είναι Κύπροι πολίτες, είναι Ευρωπαίοι πολίτες, επαναπατρισθέντες, Κύπροι, φοιτητές, ναι, που έχουν επιστρέψει. Βασικά, όποιος διαμένει μόνιμα με συνεχή διαμονή στην Κύπρο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτοί που αποκλείονται, ποιοι είναι, κυρία Ταραμίδου? Οποιοςδήποτε δεν εμπίπτει αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, είναι ένας πολίτης από τρίτη χώρα, είναι κάποιος ο οποίος, Ευρωπαίος, ο οποίος τώρα ήρθε στην Κύπρο να μείνει, mm-hmm, κάποιος ο οποίος ζούσε στο εξωτερικό και μόλις επέστρεψα. Δηλαδή, βασικά νομίζω να εστιάσουμε στο ποιος δικαιούται. Ο λόγος που σας ρωτάω είναι για να βάλω και κάποιες άλλες. Αν κάποιος έχει πάρει βοήθεια από τον ΚΟΑΓ, για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Σας παρακαλώ να τα πούμε, να τα πούμε και αυτά, γιατί τώρα έχω και για ΚΟΑΧ και για προσφυγικό. Οπότε πείτε μας αν επιτρέπονται ή απαγορεύονται αυτοί. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μην έχει πάρει κάποιος άλλη βοήθεια από το κράτος στεγαστική. Μάλιστα. Δεν μιλούμε για επιδότηση επιτοκίου. Μιλούμε για στεγαστική βοήθεια. Mm. Δηλαδή να έχει πάρει χρήματα, να έχει πάρει σπίτι, να έχει πάρει υπόπεδο από το κράτος. Γιατί προσπαθούμε, πολύ περιορισμένος ο προϋπολογισμός, να βοηθήσουμε αυτούς, ναι, που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν έχουν λάβει άλλη βοήθεια. Όμως η αγορά από τον ΚΟΑΧ δεν θεωρείται βοήθεια που σε αποκλείει από το σχέδιο αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Γιατί από τον ΚΟΑΧ κάνεις αγορά κατοικίας. Μάλιστα. Οπότε η αγορά από τον ΚΟΑΧ μπορεί να συνδυαστεί με άλλα στεγαστικά σχέδια, για παράδειγμα το σχέδιο των κάτω των 41. Και εδώ θέλω να μας διευκρινίσετε, mm-hmm, κάτι. Επειδή δεν είναι μόνο για να πάω να αγοράσω, σωστό, νέο διαμέρισμα, mm-hmm, ή τέλος πάντων ένα άδειο διαμέρισμα. Μπορεί να το έχω ήδη αγορασμένο. Ναι. Βέβαια. Αυτό είναι για το σχέδιο. Εντάξει, αν θέλετε, πείτε μου, κυρία Ταραμίδου. Ναι. Όποτε θέλετε, επεμβαίνετε και θα έρθουμε και στο νοικιάζω τώρα.
Στον αγενείς. Λοιπόν, αν έχει κάτι αγοραστεί από την ημερομηνία εξαγγελία του σχεδίου, ναι, που ήταν 24 Δεκάτου του 23 και μετά, καλύπτεται. Βεβαίως. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ναι, απλώς ήθελα να πω ότι το να αγοράσει κάποιος από τον ΚΟΑΚ, ναι, βεβαίως δεν θεωρείται βοήθεια, γιατί ο ΚΟΑΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί ως developer, σωστά, Ελένη. Και πουλάς τιμές μας... προσιτές. Ναι, είμαστε πολίτες προσιτής κατοικίας. Τους βάλουμε την ταπέλα του developer. Το developer το κάνουμε προς όφελος της προσιτής κατοικίας. Καλά κάνετε, ναι, ναι, καταλάβαμε όλοι, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι. Ο ΚΟΑΚ δεν δίνει χορηγίες. Μάλιστα, σωστό. Με τρόπο υποκράτης. Ωραία, ωραία. Σήμερα την ίδια ώρα ανοίγει και πλατφόρμα για το ανακαινήσω ενοικιά σου. Για τους ιδιοκτήτες. Για τους ιδιοκτήτες, παρακαλώ. Ναι. Πείτε μου, κυρία Σημεωνίδη. Είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα στις 12 θα ανοίξουμε την πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και να αρχίσουν σιγά σιγά να βλέπουν τι απαιτείται για την υποβολή της αίτησης, ούτως ώστε να ανακαινήσουν την κατοικία τους και να λάβουν τη χορηγία στα πλαίσια του ανακαινήσου ενοικιάζω. Εμάς τα χρονικά μας περιθώρια δεν είναι τόσο περιορισμένα όσον αφορά την υποβολή της αίτησης, γιατί η πλατφόρμα μας για τους ιδιοκτήτες θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκάτου του 25. Επομένως υπάρχει χρόνος για την υποβολή της αίτησης ως ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να τρέξει ο κόσμος η ώρα 12 να είμαστε όλοι πάνω στην πλατφόρμα για να προλάβουμε, γιατί υπάρχει ένας διαθέσιμος προϋπολογισμός ύψους 25 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε υπάρχει χρόνος για όλους. Στις 15 Ιανουαρίου του 25 η πλατφόρμα μας θα ανοίξει για τους ενοικιαστές. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η διαφορά είναι επειδή θέλουμε να δώσουμε χρόνο στους ιδιοκτήτες να αρχίσουν να τελειώνουν τις μονάδες τις οποίες πρέπει να ανακαινήσουν, ναι, 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 για να αρχίσουν να μπαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να υπάρχουν διαθέσιμες μονάδες για τους ενοικιαστές μας. Μάλιστα. Τώρα. Είναι οι 30-40 θέλω στέγαση, παιδιά, για αυτούς είναι το σχέδιο αυτό. Από τα 41 και πάνω, συγγνώμη, απαντώ και σε μηνύματα την ίδια ώρα. Επίσης, μια ερώτηση για τα στεγαστικά κατώ των 41 ετών και οι δύο. Εάν ο ένας από τους δύο έχει περάσει την ηλικία των 41. Και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, ξανά στο ανακαινίζω, ενοικιάζω. Ναι. Είναι για. Πείτε μας λίγο τα ποσά που δίνονται. Είναι 15.000 για ένα μονάρι, 25.000 για διάρι και 35.000 για το τριάρι. Μάλιστα. Οι ανακαινήσεις μπορούν. Θα πρέπει να έχει διενεργηθεί η δαπάνη τουλάχιστον 5.000, ούτως ώστε να αρχίσει να ενεργοποιείται, ναι, το σχέδιο. Και θα υπάρχουν οι λεγόμενες επιλέξιμες δαπάνες, από τις οποίες κάποιος μπορεί να διαλέξει να κάνει, ναι, την ανακαίνησή του. Παράδειγμα, μπάνια, μπάνια, κεραμικά, ξυλουργικά, ναι, αλλαγή παραθύρου, σωληνώσεις, air condition. Μα με 15.000. Ναι. Εμείς, όλα αυτά. Το Υπουργείο θα δώσει 15.000. Μου γελάτε, γιατί άμα φύγετε και σωστή να χωράνε, να πρέπει να βάλουμε και να είναι φρόμπαση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι 15, 25, 35.000 που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ένα πρόσθετο κίνητρο προς τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, αν η δαπάνη του είναι 50.000 και θα πάρουν 25.000 για ένα δύο υπροδοματίο, θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι το υπόλοιπο. Ωστόσο, στο τέλος της μέρας θα έχουν ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα, το οποίο θα έχουν με την υποχρέωση να το δώσουν με προσιτό ενοικίο για 4 χρόνια, απολαμβάνοντας ωστόσο και φορολογικές εκτόσεις που είναι πολύ σημαντικές. Ναι, δηλαδή, αυτό. Το προσιτό ενοίκιο που θα λαμβάνουν από τα εισοδήματα από το προσιτό ενοίκιο για τα 4 χρόνια θα είναι φοροαπαλλάξιμα. Ναι. Και δεν θα υποκείται στο φόρο για την άμυνα. Και θα έχουν και κάποιες άλλες κεφαλογικές εκτόσεις. Ωραία. Έχω μία ερώτηση να την κάνω για να μην χάσουμε τον τηλεθεατή. Διαμέρισμα 50 χρόνων στο κέντρο της Λευκωσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, η ανακαίνιση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 24 και θα ολοκληρωθεί τέλος Νοεμβρίου. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση? Δικαιούται. Δικαιούται? Ναι, δικαιούται. Ναι, δικαιούται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δικαιούται. Πρέπει να ελέγξουμε τα στοιχεία όσον αφορά το ακίνητο όμως.
Γιατί το σχέδιο αυτό αφορά σε μονάδες που ήταν αδρανείς ή σε αχρησία για ένα χρόνο ναι. με συγκεκριμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος να μην υπερβαίνει αυτά. Υπάρχουν πληροφορίες... 200 κιλοβατόρες ναι. σε συγκεκριμένη περίοδο. Μάλιστα. Οπότε, οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος μέρος στο σχέδιο όσον αφορά τους ιδιοκτήτες αφορούν στο ακίνητο. Αφορούν και στον ίδιο στο σημείο που πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον υπάρχουν οφειλές προς το κράτος, πρέπει να μας προσκομίσει διάφορα πιστοποιητικά. Γιατί... Να είναι καθαρό, ναι. να το πούμε. Αλλά αφορούν και πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να καλύψει όσες μονάδες επιθυμεί. Δεν υπάρχει περιορισμός. Ωραία. Πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση όταν θα τελειώσει... Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ναι. Και δίνουμε έξτρα ποσό γι' αυτό. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται. Α, δεν είναι στα 15, 25, 35 αυτό. Είναι έξτρα ποσό για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού της ενεργειακής απόδοσης. Λοιπόν, θέλω να σας έχω κάθε μέρα, είναι η αλήθεια. Ναι. Πείτε μου, θέλετε να πούμε κάτι σημαντικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχέδια δεν είναι το λεγόμενο light reading που μπορεί να κάνει κάποιος το βράδυ για να χαλαρώσει. Μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα. Κάμαμε το βέβαια. Ναι, το ξέρω γι' αυτό, επειδή μιλήσαμε και το ξέρω. Ότι... Μα έχω πάρα πολλές σημειώσεις εγώ. Τα σχέδια είναι αυτά που πρέπει να είναι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος ανοίγει τα ταμεία του και παραχωρεί χορηγία. Μάλιστα. Συνεπώς, ζητούμε τα άκρως απαραίτητα. Όμως, είμαστε δίπλα στον πολίτη για να το βοηθήσουμε στην υποβολή της αίτησης του, να βοηθήσουμε με απορίες. Έχει κάποια πράγματα, επειδή αυτά τα σχέδια είναι καινούργια, τα οποία πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν τα σκεφτήκαμε κι εμείς. Τα έχουν σκεφτεί όμως πολίτες. Ωραία. Μας έχουν υποβάλει τα ερωτήματα τους και προσπαθούμε να είμαστε γρήγοροι στο να μελετήσουμε τα αιτήματα και πολλά από αυτά τα βρίσκουμε δικαιολογημένα και προσαρμοζόμαστε στην πορεία. Ωραία. Οπότε και εμείς και το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυρία Ταραμίδου είμαστε στη διάθεση όλων όσων έχουν απορία, χρειάζονται βοήθεια. Είμαστε στο πλάι του πολίτη. Να πούμε τηλέφωνα επικοινωνίας και να σας αποδεσμεύσω. Κυρία Ταραμίδου, ναι, ξεκινώ από εσάς. Ναι, απλώς να προσθέσω ότι ακριβώς αυτό το καταληκτικό της κυρίας Σημεωνίδου είναι το πιο σημαντικό για μας, γιατί από τα τηλεφωνήματα του κόσμου εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα ή πράγματα που χρήσουν διευκρίνησης και προσαρμόζουμε ανάλογα ναι. Και σημειώνουμε ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στον κόσμο. Και έχουμε τηλέφωνα επικοινωνίας βεβαίως και εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών 22-867-612, 22-867-889, 22-867-842 και 22-867-832. Μάλιστα. Τα έχω σημειώσει, θα τα πω και μετά και στον κόσμο. Ναι, ναι, θα τα πω και στον κόσμο μετά. Κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. 22-427-100. 427-100. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εννοείται ότι θα σας πάρω τη Δευτέρα το πρωί, έτσι πια καλημέρα να τα πούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Με προσοχή τις αιτήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.